Το τελευταίο σας βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος έχει τον τίτλο «Η αριστερά τώρα» και ας πούμε έναν υπότιτλο ο οποίος λέει «Ο δρόμος προς την ανασυγκρότηση». Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλογραμμένο κείμενο όπου ο αναγνώστης στις περίπου 70 σελίδες του θα βρει μια ολοκληρωμένη, στοιχειοθετημένη άποψη σε σχέση με την κρίση του 2009 και τις αιτίες της, μια κριτική αποτίμηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από το 2014 μέχρι και την κυβερνητική του θητεία, αλλά και απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί να γίνει μια ανασυγκρότηση της αριστεράς μετά την εμπειρία και του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στη χώρα. Πρόκειται για ένα πυκνό και εξαιρετικά φιλόδοξο βιβλίο, το οποίο ωστόσο μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί τροφή για το μυαλό και τροφή για ένα ουσιαστικό διάλογο. Από αυτή την άποψη, για να μην χάνουμε χρόνο, θα μπούμε στην ουσία και αρχίζουμε την πρώτη ερώτηση, η οποία λέει ότι αρχικά είναι η εξής, ότι αρχικά στο βιβλίο σας υπάρχει μια παρουσίαση των αιτιών της κρίσης του 2009, μια κρίση που ήταν κομβική στην ιστορία την ελληνική, μάλιστα ξεκινάται από τη δεκαετία του 80, είναι μια σημαίνουσα κρίση η οποία άλλωστε δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Άρα θα ήθελα συνοπτικά την άποψή σας πάνω σε αυτή την κρίση. Η κρίση αυτή συμπίπτει με μια διεθνή κρίση του καπιταλισμού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχει όμως κάποιες ιδιαιτερότητες σημαντικές, οι οποίες προκάλεσαν την σοβαρότητα, το βάθος αυτής της κρίσης. Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο υιοθετήθηκε στη χώρα μας, στην πραγματικότητα από την αρχή της μεταπολεμικής περίοδου και το οποίο δεν άλλαξε ουσιαστικά με την μεταπολίτευση και με την εξουσία, την κυβερνητική εξουσία του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι, στην δεκαετία του 80, είχαμε μία ενδογενή, ένα ενδογενές μοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης και του κράτους σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά θέματα, το οποίο συνδυάστηκε με την πίεση από τη μεριά της Ευρώπης για την υιοθέτηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, που σήμαινε στην πραγματικότητα απουσία μιας διαρθρωτικής παρέμβασης του κράτους και επομένως της κυβέρνησης σε σχέση με την οικονομία, σήμαινε επίσης μια άρνηση στην πραγματικότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού κράτους, και αυτές οι επιλογές, τις οποίες τελικά τις επομίστηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθόλου το διάστημα που ήταν στην εξουσία, οδήγησαν στην σοβαρότητα της κρίσης το 2009, σε μια σοβαρότατη κρίση υπερχρέωσης, αλλά ταυτοχρόνως και απώλειας παραγωγικού δυναμικού σε όλη την περίοδο από το 80 μέχρι το 9, και σε μία επομένως υπερχρέωση και του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, γιατί το χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι ανάλογο με το χρέος του δημοσίου τομέα και κανείς δεν το λέει επειδή ακριβώς παρεμβαίνει η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Όμως εδώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που γράφετε. Ότι ο ελληνικός καπιταλισμός χρειαζόταν κάποιο είδους αναδιάρθρωση ήδη από τη δεκαετία του 80, όπως μικρό μέγεθος επιχειρήσεων ή καλλιεργειών στον αγροτικό τομέα, είναι κοινός τόπος. Ωστόσο, αυτό συνδυάστηκε με την εισαγωγή του ευρώ ή της ΟΝΕ σε πρώτη φάση, η οποία έγινε με απώλεια από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων του νομισματικού όπλου, του εθνικού νομίσματος. Πόσο, κατά τη γνώμη σας, έπαιξε ρόλο αυτό στην κρίση η οποία εκδηλώθηκε? Γιατί το χρέος, να σας υπενθυμίσω, επί ΠΑΣΟΚ ήταν κατά κύριο λόγο δραχμικό, ενώ μετέπειτα έγινε σε ευρώ, που υπάρχει μεγάλη απόσταση
πλέον της διάθεσης του χρέους. Ναι. Έγινε γιατί χρειάστηκε, έγινε χρέος σε ευρώ, γιατί χρειάστηκε να δανειστεί από το εξωτερικό η χώρα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Αλλά έχουμε την περίοδο από τη δεκαετία του 80 μέχρι την υιοθέτηση το 2001, δεν ήταν η υιοθέτηση. Δύο, ουσιαστικά, ναι. Πρώτο ήρθε το ευρώ. Ναι, ναι. Μέχρι τότε είχαμε μια εξέλιξη η οποία είχε τα χαρακτηριστικά που είπα πριν. Η μείωση του παραγωγικού δυναμικού, η κρίση ανταγωνιστικότητας στην πραγματικότητα της οικονομίας ξεκίνησε πολύ πιο πριν. Και το ευρώ ήρθε, όπως λέτε, να αφαιρέσει το όπλο της νομισματικής πολιτικής, αλλά πάρα πολλά πράγματα είχαν ήδη παιχτεί σε ό,τι αφορά την δυναμική αυτής της κρίσης. Άρα δεν υπήρχε μετά ένα παραγωγικό μοντέλο, ας πούμε, βιώσιμο, εννοείται. Ναι, είχε... Κοιτάξτε, το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία είναι το πώς λειτουργεί το κράτος σαν χρηματοδότης της ανάπτυξης, γιατί είναι το κράτος σε μεγάλο βαθμό χρηματοδότης της ανάπτυξης. Το ελληνικό μοντέλο διατήρησε μία αυταπάτη ότι ο επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ξέρει τι πρέπει να κάνει για την επιχείρησή του, για τον κλάδο στον οποίο ανήκει, για την οικονομία. Αυτή η αυταπάτη, η οποία διατηρήθηκε και διατηρήθηκε δυστυχώς ακόμα και επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι το αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους που εγκαταστάθηκε στη χώρα μεταπολεμικά, των προνομιακών σχέσεων των επιχειρηματιών με τον κρατικό μηχανισμό. Και αυτή είναι μία επιλογή η οποία έγινε και η οποία δεν έχει ανατραπεί στην πραγματικότητα ακόμα, που είναι στη ρίζα της κρίσης. Κανένα καπιταλιστικό κράτος πουθενά δεν αναπτύχθηκε μέσω μακροπρόθεσμα χωρίς ένα κρατικό σχεδιασμό μέχρι ενός σημείου. Σωστό. Και ερχόμαστε όμως, αυτή η κρίση πράγματι έδωσε τις δυνατότητες να αναπτυχθεί ένα κίνημα, μια πολιτική κρίση, η οποία έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ναι. Στο βιβλίο σας κάνετε μια αποτίμηση αυτής της κυβερνητικής περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ και της διάθεσης του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να πάρει την κυβέρνηση. Θα ήθελα να μου σκεφτείτε αυτή την πορεία. Ναι, η αριστερά που ανέλαβε την κυβέρνηση, να αρχίσουμε από εκεί, δεν είχε στην πραγματικότητα μια εμπειρία και σε μεγάλο βαθμό δεν είχε στελέχη, δεν είχε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορούσε να μπει μέσα στο κράτος, στους κρατικούς θεσμούς και να αναλάβει και την διακυβέρνησή τους, αλλά και το μετασχηματισμό τους, που ήταν αναγκαίος σε πολλούς τομείς. Αυτό ήταν ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και ένα έλλειμμα της αριστεράς γενικότερα στην Ευρώπη, ανάλογα με τις χώρες. Δεν είναι εύκολο να αποκτήσει κανείς τις γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζεται μια τέτοιου τύπου διακυβέρνηση, κυρίως όταν έχεις και την ανάγκη μιας διαπραγμάτευσης με θεσμούς που είχαν αυτή την απόλυτα σκληρή και πολιτική λιτότητας, έτσι, που ήθελαν να εφαρμόσουν. Μπήκε και σε μια περίοδο που ήταν μνημόνια, ναι, αναγκαστικά, ναι, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ένα κόμμα πολύ πιο προετοιμασμένο για να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έκανε κατά την περίοδο των μνημονίων. Έκανε όμως πράγματα. Υιοθέτησε πολιτικές στήριξης των φτωχότερων στρωμάτων, έδωσε μάχη και σε κάποιο βαθμό το πέτυχε για την δημιουργία θεσμών κοινωνικού κράτους, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας. Αλλά η άποψη δική μου, την οποία παρουσιάζω στο βιβλίο, είναι ότι θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα και να είχε
ενδυναμώσει τον κόσμο της εργασίας και τον κόσμο των εργαζομένων γενικά, περισσότερο αν είχε αναλάβει να κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ματέωναν τον τρόπο λειτουργίας του κράτους που κληρονόμησε από το παρελθόν. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Ένα παράδειγμα το οποίο είναι κραυγαλαίο και αφορά ζητήματα ανάπτυξης αλλά και ζητήματα περιβάλλοντος είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο. Δεν έχει ακόμα και μέχρι το τέλος της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία δεν επέλεξε και σε μεγάλο βαθμό δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει υπαρκτούς πόρους για να σχεδιάσει την ανάπτυξη σε επίπεδο τοπικό ή σε επίπεδο περιφερειακό ευρύτερα και προφανώς και σε εθνικό επίπεδο. Αφέθηκε όλη η αναπτυξιακή διαδικασία σε πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την παλιά μέθοδο. Mm-hmm. Να ρωτήσω όμως, υπάρχει και το ζήτημα, ξέρετε, όταν ένα κόμμα αποφασίζει, της αριστεράς, αποφασίζει να γίνει κυβερνός αριστερά, δηλαδή να διεκδικήσει την κυβέρνηση, αναγκαστικά μπαίνεις και σε μια διαδικασία όπου κινδυνεύεις και να αφομοιωθείς από το κράτος, αλλά και κινδυνεύεις να αλλάξει και ο χαρακτήρας σου. Όπως τώρα, ας πούμε, συζητάμε για την κεντροαριστερά. Ποια είναι η δική σας γνώμη πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Το θέμα με την κεντροαριστερά, έτσι, παρουσιάζει ορισμένους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε για ποια κεντροαριστερά μιλάμε. Σε επίπεδο βέβαια στελεχών που ήταν μέλη ενός κεντροαριστερού κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση δεν ήταν μια ιστορία μεταρρυθμίσεων. Στα ουσιαστικά θέματα της ανάπτυξης οικονομίας, της αύξησης του παραγωγικού δυναμικού, ακόμα και στην ολοκλήρωση της δημιουργίας ενός κοινωνικού κράτους. Δεν είχαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μία τέτοια εμπειρία. Έχουμε δηλαδή σήμερα στην επιρροή της κεντροαριστεράς, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί σε κάποια στιγμή να είχαν ένα όραμα κοινωνικής δικαιοσύνης και φορντιστικού καπιταλισμού, δηλαδή καπιταλισμού με κοινωνικό συμβόλαιο, με κοινωνικό κράτος, με αναπτυξιακή πολιτική του ίδιου του κράτος. Υπάρχει κόσμος, αναμφίβολα. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει και από τη δεκαετία του 60, ας πούμε, που έχουν ένα τέτοιο όραμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα υλοποίησε ένα τέτοιο όραμα. Αντίθετα, υλοποίησε μία νεοφιλελεύθερη πολιτική, έτσι όπως επιβλήθηκε στην πραγματικότητα από την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πάντως και στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια συζήτηση για ένα πραγματικά αριστερό ριζοσπαστικό πρόγραμμα που οδηγεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Ναι. Και ο κύριος Δραγασάκης έχει γράψει πολύ πάνω στο ζήτημα και άλλα στελέχη προφανώς, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς αναφέρεστε σε ένα εκτεταμένο κομμάτι του βιβλίου σας για το πώς βλέπετε την παραγωγική ανασυγκρότηση της αριστεράς που θα είναι πραγματικά ριζοσπαστική και θα οδηγεί σε μια άλλη τύπου κοινωνία, ας πούμε. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε, να μου σκιαγραφίσετε κάπως την άποψή σας. Τι σημαίνει για εσάς παραγωγική ανασυγκρότηση? Ναι. Με αριστερό πρόσημο προφανώς. Ναι. Παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει αύξηση της σχεδιασμού, της αύξησης της παραγωγής και της απασχόλησης, έτσι ώστε η οικονομία στο εσωτερικό, αλλά και σε σχέση με τις διεθνείς συναλλαγές, να μπορέσει να ισορροπήσει. Βέβαια, έχουμε αυτή την υποχρέωση της διαχείρισης του χρέους, της εξυπηρέτησης του χρέους, η οποία είναι ένα βαρύδι, αναμφίβολα. Έτσι, για και να, τραβάει για πάρα πολλούς πόρους, ναι, και μάλιστα μέχρι το 2060, είναι πολύ βαρύ. Ναι,
τραβάει πάρα πολλούς σπόρους. Βρισκόμαστε τώρα ως άνθρωποι οι οποίοι σκεπτόμαστε με όρους κοινωνικών τάξεων, έτσι. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αφενός δεν έχουμε μια αστική τάξη η οποία να ψελίζει τουλάχιστον ένα σχέδιο και να είναι διατεθειμένη να συμμαχίσει με τους εργαζόμενους για να ανασυγκροτήσει το παραγωγικό σύστημα και να σχηματίσει ένα κοινωνικό κράτος ενδεχομένως. Απ' την άλλη έχουμε και μια πολύ αποδυναμωμένη εργατική τάξη. Αυτό που εξηγώ εγώ και προτείνω κατά κάποιο τρόπο είναι ότι πρέπει να γίνει μια πολύ, εκτός των άλλων, να γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση την οργανωτική και πολιτική του κόσμου της εργασίας. Δεν αρκεί να είναι ψηφοφόροι, πρέπει να είναι, να μπορούν να έχουν λόγο, να μπορούν να είναι παρόντες. Η συζήτηση για τα κινήματα είναι η αρχική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που πρέπει να γίνει στη συνέχεια είναι να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους θα ανασυγκροτηθεί ο κόσμος της εργασίας και θα μπορέσει να παίξει ρόλο. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι ένα ιερό δυσκοπότερο που το αναζητάμε. Θέλω να πω το εξής. Ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, έχουμε δεκαετίες να δούμε πραγματικά αυτόνομο μαζικό εργατικό κίνημα. Ναι. Δηλαδή, συζητάμε για την αριστερά και ριζοσπαστικά προγράμματα. Δυστυχώς για μας, ενώ το ίδιο το εργατικό κίνημα αυτόνομα δείχνει να είναι υπνοτισμένο σε σημείο τρομερό εδώ και δεκαετίες σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Αυτό είναι αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό βάζει και προβλήματα όμως και δικά μας, ναι, στο πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό όταν υπάρχει έλλειψη κινήματος. Ναι, δεν είναι αυτόματη αυτή η σχέση. Mm-hmm. Πολύ καλά κάνετε και το έχετε θέσει αυτό το ερώτημα, γιατί είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Η αριστερά ακριβώς δεν πρέπει, όπως έχει κάνει πολλές φορές τουλάχιστον φραστικά, να περιμένει να αναπτυχθούν κινήματα από μόνα τους, να θεωρεί ότι φταίνε τα κινήματα σε κάποιο βαθμό ή η απουσία κινημάτων. Σωστό. Για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε κάποιους πολιτικούς ή οικονομικούς στόχους. Ο ρόλος και σε μια τέτοια συγκυρία, ο ρόλος και το καθήκον της αριστεράς είναι να αναπτύξει δραστηριότητες, να αναπτύξει θεωρητικές παρεμβάσεις, αλλά και πολιτικές παρεμβάσεις όπου μπορεί να το κάνει, για να βοηθήσει ακριβώς σε μια ανασυγκρότηση. Η αριστερά πάντα έτσι ήταν. Η αριστερά στις κρίσιμες στιγμές ήταν μια αριστερά με σχέδιο, με πρόγραμμα, με στόχους συγκεκριμένους και ειδικούς. Μόνο τότε μπόρεσε να ανατρέψει με ένα ριζοσπαστικό τρόπο καταστάσεις. Αυτό πρέπει να κάνει και σήμερα. Ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, και το γράφω και στο βιβλίο, είναι μια, μπορούμε να πούμε, αποτυχία στον τομέα της αλληλέγγυας οικονομίας. Mm-hmm. Έτσι, είχαμε και τους σπόρους και τον στόχο με ένα γενικό τρόπο, είχαμε διαπιστώσει και την δυνατότητα στον κόσμο της εργασίας να υιοθετήσει τέτοιες αλληλέγγυες μορφές οργάνωσης της παραγωγής, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μηδαμινό. Έτσι. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε μια σφήνα, πραγματικά να δουλέψουμε για να υπάρχει ένας τομέας ο οποίος βλέπει αλλιώς την παραγωγή, τη συνεργασία, τη γνώση των εργαζομένων, που αναβαθμίζει όλους αυτούς τους παράγοντες, αλλά δεν συνέβη αυτό. Για τον σχεδιασμό της παραγωγικής ανασυγκρότησης και την περαιτέρω συσπήρωση του κόσμου της εργασίας, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και πάλι ένα συνεταιριστικό κίνημα
στην Ήπεθρο. Ένα συνεταιριστικό κίνημα το οποίο είναι αναγκαίο πρώτα-πρώτα από την άποψη της ικανότητας προς παραγωγή λόγω του μικρού κλήρου που υπάρχει και της εγκατάλειψης πολλών δραστηριοτήτων γι' αυτό το λόγο. Είναι μία από τις μορφές που πρέπει να πάρει η ανασυγκρότηση από κοινωνική και πολιτική άποψη. Να αποκτήσουν την ικανότητα η παραγωγή στον αγροτικό τομέα, στη γεωργία και την κτηνοτροφία, να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους, αλλά και να παίξουν ένα πολιτικό ρόλο. Υπάρχουν εμπειρίες με τέτοιο προσανατολισμό. Για παράδειγμα, η αναπτυξιακή καρδίτσα σε συνεργασία με την συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας έχουν καινοτομήσει με έναν πολύ σημαντικό και αποδοτικό τρόπο, υποστηρίζοντας είτε αγροτικούς συνεταιρισμούς, είτε δικτύωση μικρών επιχειρήσεων στην περιφέρειά τους, είτε ακόμα και με τη δημιουργία δομών, την υποστήριξη της δημιουργίας δομών αλληλέγγυας οικονομίας. Με ένα συνολικό τρόπο μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την αναμονή από το κεφάλαιο, είτε αυτό είναι τραπεζικό είτε είναι παραγωγικό, να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο της εργασίας με την ευρύτερη έννοια, στις μικρές επιχειρήσεις επίσης, να αποτελέσουν τη βασική συμμαχία η οποία θα κάνει επιλογές πολιτικές και παραγωγικές για την πορεία της οικονομίας. Εδώ πάντως υπάρχει και το τέλος, και στο τέλος του βιβλίου σας και η προβληματική των αλλαγών στο κοινωνικό σώμα. Δηλαδή το τέλος της εργατικής τάξης όπως το ξέραμε εμείς οι παλιότεροι για δεκαετίες, την ανάγκη να μπει η αριστερά σε νέα μέτωπα πρωτόγνωρα για αυτήν, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, που βεβαίως είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι. Πώς βλέπετε αυτά τα ζητήματα? Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις αποδείξεις ότι ο καπιταλισμός βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κρίση. Δεν είναι η μόνη απόδειξη. Έχουμε το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, το οποίο έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχουμε τις τεράστιες ανισότητες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί παντού και στον αναπτυγμένο κόσμο, όχι μόνο στην Αφρική και σε κάποιες χώρες της Ασίας. Έχουμε το σύνολο αυτών των προβλημάτων και δεν έχουμε από την πλευρά του κεφαλαίου, να πούμε, μία πρόθεση να τα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα απαιτούν και αυτά ένα σχεδιασμό. Να πω ότι η αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνει σε συνεργασία με επιλογές στον παραγωγικό και στον κοινωνικό τομέα. Πρέπει να κάνουμε, να οικοδομήσουμε ένα άλλο μοντέλο. Επομένως, στον σχεδιασμό για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των θεσμών στις κοινωνία μας απαιτείται ένα συνδυασμένος σχεδιασμός. Ναι, εδώ όμως είναι και το ζήτημα, ξέρετε, της αλλαγής και της εργατικής τάξης που έβαλες στο ερώτημά μου. Δηλαδή, ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα μέσω του τουρισμού, εποχιακότητας εργασίας. Κάποιοι άνθρωποι απολύονται μετά από μία τη τουριστική σεζόν. Έχουμε ανθρώπους των 500 ευρώ, έχουμε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύουν πάρα πολύ την οργάνωση του κόσμου της εργασίας. Ναι. Σε αυτό η αριστερά έχει φανεί πολύ αδύναμη στο να μπορεί να συνδεθεί με αυτόν τον κόσμο. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα από την πλευρά του κόσμου της εργασίας. Αυτά που μόλις είπατε, δηλαδή την αναδιοργάνωση, την επισφάλεια, και στην ουσία δεν έχουμε μια οργανωμένη και συγκροτημένη εργατική τάξη πολιτικά και παραγωγικά. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, επομένως πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, θα τολμούσα να πω κατά προτεραιότητα, αλλά
θα έπρεπε να οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, να βρούμε νέους τρόπους. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν μοναχικά, που έχουν χαμηλές αμοιβές, μια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τη σύνταξή τους ή την φροντίδα της υγείας τους. Όλοι αυτοί πρέπει να βρεθούν τρόποι με τους οποίους θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε τώρα ένα ανθρώπινο δυναμικό που δεν μπορεί να συγκριθεί από την άποψη των γνώσεων και της ικανότητας απόκτησης γνώσεων με το ανθρώπινο δυναμικό που είχαμε πριν από κάποιες δεκαετίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει τουλάχιστον στο λύκειο, πολλούς που έχουν κάνει μεταπτυχιακά, έχουν διπλώματα πανεπιστημιακά και ούτω καθεξής. Έχουμε δηλαδή το όραμα μιας αυτοοργανωμένης εργατικής τάξης, η οποία κάνει επιλογές, αποφασίζει, υλοποιεί, είναι υλοποιήσιμο. Εκ μέρους του Lef.gr, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Και εγώ ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτά τα σημεία. Ωραία.